Σήμερα θα δοκιμάσουμε την τύχη μας ψάχνοντας ένα σπάνιο μανιτάρι, το πλευρό του σερικί της φέρουλας. Είναι ένα πολύ νόστιμο μανιτάρι που βγαίνει στις ρίζες και γύρω από το φυτό φέρουλα ή αλλιώς νάρθικας. Μία άλλη κοινή ονομασία του φυτού είναι άρτικας. Γι' αυτό και το είδος αυτό του πλευρό τους λέγεται και αρτικίτης. Ψάχνουμε για πλευρό του σερικί, βάζω φέρουλα. Εδώ έχουμε τη φέρουλα. Τα πλευρό τους δεν τα έχουμε. Στην αρχαία Ελλάδα, λόγω του μικρού βάρους και της μεγάλης αντοχής του κορμού, το χρησιμοποιούσαν για να σταθεροποιούν τα κατάγματα των άκρων. Αυτή την ονομασία χρησιμοποιούμε και σήμερα για τα προστατευτικά των καταγμάτων. Έφυγε αυτό έτσι, τόσο έξω. Α, λοιπόν, όντως είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα. Όχι στην τέλεια φρεσκάδα του. Είναι πλευρό του σερική, βαρφερούλα. Ένα μανιτάρι με όλα τα χαρακτηριστικά του πλευρό του. Σε λίγο πιο όρημη ηλικία, γκρίμπες, πιο σκούρο καπέλο, ελαφρώς κυρτώδες, πλούσια ελάσματα, λευκό μπες, πόδι, ένα πλευροτάκι όπου θέλει ο καθένας το βρίσκει, με μερικά ακόμα γύρω γύρω. Είναι δικό μου. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και τη μετέφερε στους ανθρώπους μέσα σε κούφιο βλαστό από νάρθικα. Το φυτό επίσης ήταν αφιερωμένο στο θεό Διόνυσο. Στην αρχαιότητα, τα Διονύσια, το μόνο ξύλο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μπαστούνια σε όσους παρευρίσκονταν ήταν φέρουλα. Γιατί ήταν αρκετά σκληρή για να αντέξει τη χρήση στην οποία καλούνταν να δώσει, αλλά ήταν πολύ ελαφριά και αδύναμη ίσως για να προκαλέσει κακό, με βαριά χτυπήματα κτλ. Και όταν πίνουμε δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Γνωστό. Περίπου, αυτό θέλω το ξανακάνω. Γνωστό. Το κατάφερα. Πάμε. Τα αγαπημένα μας μανιταράκια είναι και εδώ. Έχουμε λίγο καπέλο. Μπέζο καφέ. Θα το κόψουμε να δούμε και τα ελάσματα και τη μυρωδιά του. Ένα μανιτάρι όχι από τα πιο φρέσκα, αλλά έχουμε να δούμε. Μπέζο καφέ χρώμα. Λίγο. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται χωνή. Στις αρχές είναι πιο κυρτό και λίγο πιο πομπέ σαν μανιτάρι. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται σαν χωνή. Είναι αρκετά φρέσκο, αλλά όχι από τα καλύτερα. Μπες, ωραίος, γεμάτος κορμός. Μυρίζει, δεν περίμενα ότι θα το μύριζα, αλλά όντως μυρίζει. Πλευροτήλα μυρίζει. Ναι, θυμίζει πάρα πολύ τη μυρωδιά που ξέρουμε ακόμα και από τα ήμερα πλευρό τους. Δεν ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί να βρούμε πολλά άτομα σήμερα. Βρήκαμε πολλές φέρουλες, μάθατε τη φέρουλα. Και πάνω που το πήραμε το δρόμο να γυρίσουμε, γιατί πάντα το κάνει αυτό,
πάντα μας τρολάρει. Άχου, γέρα μικρούλι, κοίτα το. Κοίτα το εδώ τι ωραίο που είναι. Κοίταξε, έχει περάσει βέβαια. Είναι ταλαιπωρημένη. Πολλά πλευρά τους δεν βρήκαμε. Άλλα είχαμε στο νου μας για αυτό το καλάθι σήμερα. Αλλά αυτή τη θέα... Ευχαριστώ. Θα σας δω την επόμενη φορά.